Συνεχίστε. Είστε συνέχεια στα πάνελ, κύριε Γιακουμάτο. Αφήστε και ένα πολίτη να πει αυτό που πρέπει να πει. Τι να πει, κυρία μου. 75 λοιπόν, λεπτά πουλά στο ψωμί πανάκριβο. 26% είναι ο φόρος, 13% ναι, ναι. Είναι ο ΦΠΑ. Τους ανέργους. Αφήστε την να μιλήσει. Κύριε Γιακουμάτο, σας παρακαλώ. Μιλήστε, κυρία μου, μιλήστε. Ναι, ναι, εγώ μιλάω με στοιχεία, κύριε Γιακουμάτο. Ποια είναι τα στοιχεία σου, κυρία μου. Μιλάω με στοιχεία. Ποια είναι τα στοιχεία σου. Τη Ομοσπονδία, τα στοιχεία είναι εδώ. Έχω επιστολή τη Ομοσπονδία. Έχω επιστολή τη Ομοσπονδία. Που λέει 50 λεπτά. Μισό λεπτό. Λέει ψέματα η Ομοσπονδία σου. Μισό λεπτό. Θα την ακούσετε. Είναι μια πολίτη επαγγελματία. Μισό λεπτό. Παραπλανεί τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Κύριε, θα, της Ομοσπονδίας. Θα πείτε εδώ μετά. Δεν έχουμε και την επιστολή. Λοιπόν, αλλά περιμένετε να μιλήσει λίγο. Θα την ακούσετε. Να μιλήσει μετά. Ελάτε να σας διακόψουμε ξανά. Ελάτε. Ήμαρτο. Ναι, έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ο κύριος Γιακουμάτος μπορεί να έρθει. Να έρθει και να δει ο ίδιος μόνος του πώς μπορούμε εμείς οι αρτοποίοι να παράγουμε το προϊόν μέσα στη νύχτα, με τι συνθήκες δουλεύουμε, συμφωνώ, με τι δυσκολίες ανταπεξερχόμαστε στους, στους γείτονες. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή έχουμε και κοινωνικό πρόσωπο, ερχόμαστε σε επαφή κάθε μέρα με τους υπέρ, γείτονες. Στα Φουρναρέικα είμαι υπέρ. Και ακούμε τα προβλήματά τους. Είμαι υπέρ. Γι' αυτό το λόγο, σε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων σκεφτήκαμε να κάνουμε μία έκπτωση λόγω της επιδείνωσης της κρίσης, κύριε Γιακουμάτο. 75 λεπτά. Η κατάσταση για όλους είναι 65. Δύσκολη. Όταν πουλάνε οι άλλοι 50. Αν έλα, έχετε κυρία, ακούσει εντάξει, στατιστικά στοιχεία, κλείνουν συνέχεια αρτοπία. Ναι. Ναι. Αυτή η φιλανθρωπία, αυτό κυρία μου, δεν κύριε με εντυπωσιάζει. Κύριε Γιακουμάτο, ότι δεν βγαίνουν στα έξοδα. Ναι, ναι. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό στην κυβέρνηση και να χαμηλώσετε όταν πουλάει ο φούρνος 50 λεπτά, την ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο. Τότε έχει αξία για τον άνεργο. Όταν πουλάει 75, όταν άλλοι πουλάνε 55-60, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι φιλανθρωπία της δεκάρας. Κύριε Γιακουμάτο, ψάξτε να δείτε γιατί πουλάνε, 50 λεπτά. Υπάρχει λόγος που σας το λέω αυτό, κύριε Γιακουμάτο. Μια είναι. Καλύτερα από το δικό σου. Όταν έχουμε μαύρη εργασία, κύριε Γιακουμάτο. Επαγγελματίας είναι. Και εγώ τι είμαι. Ναι. Δηλαδή πώς τις λέτε το 50 λεπτά. Μισό λεπτό, κυρία μου. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κυρία μου. Πώς το λέτε. Το λένε γιατί φοβίζουν τον κόσμο και κάνουν σπέκουλα ότι ναι, μες το πουλάει 50 δεν είναι καλό ψωμί. Ε, είναι ψέμα. Είναι, το πήγαμε στον. Καταρχάς, φτάσαν στο σημείο, φτάσαν κάποιοι τέτοιοι στο σημείο να λένε ότι το ψωμί στην Ξάνθη. Το ρεπορτάζ έλεγε δεν υπάρχει 50 στη Νέα Ιωνία που τα λέμε. Καλά, εσύ το βλέπεις. Τι είναι, εγώ το βλέπω. Μα το πολίτες δεν το παρατηρητήριο. Μέσα στο παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου. Ποιο παρατηρητήριο, το παρατηρητήριο τιμών είναι στην αγορά, κύριε Κουμάτε. Πήγε ο συνταξίουχος να πάρει ψωμί και σου λέει το βρίσκω 80. Άλλο λέγαμε και άλλο πετάχτηκε τώρα. Λέγαμε για το καλό ψωμί. Βγάλα λοιπόν στην Ξάνθη το ψωμί, έχει καρκίνο. Το αλεύρι και τα μην παίρνουνε. Πήγαμε στο χημείο, ήταν πεντακάθαρο. Και αυτός μου το είπε, πήγε την ίσα. Τώρα εδώ λοιπόν, όποιος πουλάει 50 λεπτά ψωμί, είναι το ίδιο και καλύτερο της κυρίας. Αυτό σου εξηγώ. Στο εξηγώ πεντακάθαρα. Είναι το ίδιο. Γιατί είναι καλύτερο από τις κυρίες. Δυσφήμιση στην κυρία τώρα. Λέει ότι η κυρία λέει ότι το 50 λεπτά και δεν θέλει ψωμί είναι. Μια χαρά ψωμί είναι. Είναι, τι λέει, το τι δεσμεύεται. Δεν δεσμεύεται εσά, κυρία μου. Εσεί κάνετε σπέκουλα για αυτού που πουλάνε 50 λεπτά το ψωμί. Το πουλάνε 50 λεπτά και είναι και πολύ καλό ψωμί. Πολύ καλό ψωμί, κυρία μου. Υπάρχει διατίμηση. Για το φούρνο το δικό σα θα δω. Δεν ξέρω, θα μάθω, μη φοβάσαι. Λοιπόν, σα ρωτάω, κύριε Γιακουμάτο, υπάρχει διατίμηση. Συγγνώμη, την απειλείτε. Την απειλείτε. Όχι, αφού είναι το καλύτερο ψωμί. Τι εννοείται ότι θα μάθετε για το φούρνο τη. Όχι, να μάθω αυτό γιατί πουλάει 75 λεπτά και πόσο καλό ψωμί. Να μα πει. Μα σα είπε η γυναίκα. Μα ζητάει γυναίκα. Γιατί δεν βγαίνει αλλιώ. Τώρα πώ βγαίνει αλλιώ 50 λεπτά. Το 90% 50 λεπτά είναι. Το 90%. Σας ρώτησε κάτι. Υπάρχει ελεύθερη αγορά, δεν υπάρχει. Τι υπάρχει. Ελεύθερη είναι, κυρία μου. Ασίδωτη δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να πείτε ασίδωτη δεν υπάρχει. Ότι θα τους αν νομίζω ότι θα τους βάλετε είσαι ασίδωτη, γελιέσαι. Ξεγελιέσαι, αν είσαι ασίδωτη. Ελάτε ελεύθερη να με αγορά, ναι. Και να δείτε ασίδωτη. Αν είναι εντάξει, κύριε Γιακουμάτε. Και σκροκέρδια όχι. Ελεύθερη ναι. Συγγνώμη, είναι ασύλλοδο να πουλάει το. Είναι ασυνδοσία. Μισό λεπτό, κυρία μου. Είναι ασυνδοσία να πουλάει το ψωμί 75 λεπτά. Σε ελεύθερη αγορά. Μισό λεπτό, Γιάννη. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Τη στιγμή που για την ίδια το κόστος τόσο βγαίνει. Μου αφήνεις να απαντήσω. Να μου απαντήσεις. Άμα θέλεις. Γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε. Όταν λοιπόν εγώ επένεσα την προσπάθεια των αρτοπιών Θεσσαλονίκης. Ναι. Προσέχτε. Όπου κάνανε 20% έκπτωση ναι. στους ανέργους. Ναι ή όχι. Γι' αυτό ήταν. Και λέω λοιπόν. Όταν πουλάω στο 50 λεπτά, 60 λεπτά, ναι. έχει σημασία και ουσία αυτή η έκπτωση. Μάλιστα. Όταν πουλάει 75 δεν έχει αξία, αυτό εννοώ. Μα γιατί δεν μπορεί να πουλήσει λίγο. Γιατί αν πουλάει 75
Γιατί δεν αφού οι άλλοι πουλάνε 60 και 50. Κύριε Γιακουμάτο, πουλάω 75 λεπτά γιατί με τόσο μπορώ να βγω και να μην χρωστάω στο κράτος τους φόρους που πρέπει να πληρώσω. Να πάει, αν νομίζετε ότι αυτό να πάει, κύριε, είναι σημαντικό, τι να κάνει, να το κλείσει. Δηλαδή, εντάξει, εσύ υποστήριζε. Σε εξηγώ. Όταν το 90% πουλάει 50 και 60 λεπτά. Αφού δεν βγαίνει, λέει. Η κυρία δεν βγαίνει. Η κυρία δεν βγαίνει. Γιατί μπορεί να έχει ακριβό νίκη. Πού να ξέρω ότι δεν βγαίνει. Τι γιατί. Να πάμε στο φούρνο. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Άλλο σας λέω, εγώ δεν λέω για την κυρία. Λέω ότι το ψωμί κατά 80% πουλιέται 50 με 60 λεπτά. Με φυσικό αέριο λειτουργεί το φούρνο σας, κυρία μου. Φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Με φυσικό αέριο λειτουργεί και όταν πρωτοάρχισα με φυσικό αέριο πριν από 10 χρόνια, πλήρωνα 400 ευρώ το μήνα. Τώρα πόσο? Αυτή τη στιγμή πληρώνω 1500. Τέλος, τα όλα. Δεν υπάρχει μισό της καταπαραγωγής. Είσαι άδικος μαζί της. Είσαι άδικος μαζί της. Όπως είσαι άδικος μαζί της. Δεν μας τεκμηριώσατε πώς το 90% των φούρνων πουλάει ψωμί με 50 λεπτά. Τι να το δεις, εγώ ας πω. Γιατί η βενζίνα όταν ξεκίνησε 98 λεπτά, κοροϊδεύατε. Όταν πήγαμε τα βενζινάδικα, πού είναι να πάτε παρατηρητήριο, πήγατε σε 98 λεπτά. Μα και λέγατε ένα 20. Εμείς προπάτησαμε όλη την Ιωνία, δεν βρήκαμε ένα. Η κυρία Θεσσαλονίκη σας λέει δεν είναι έτσι. Μπες στο παρατηρητήριο τιμών να δεις φούρνους με 050, με 060. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, Σταύρο, και εσάς, κυρία μου, να είστε καλά. Να είστε καλά. Πού είναι οι τηλεθεατές. Και όταν πάει στο φούρνο και παίρνει 050. Ξέρουνε. Υπάρχει, προσέξτε.